Έρευνα διεξάγεται στη Ρωσία σύμφωνα με τις αρχές για το αεροπορικό δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο του Γευγένη Πριγκόζιν, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας Βάγνερ και οργισμένου εχθρού του Κρεμλίνου από την εξέγερσή του στα τέλη Ιουνίου. Κανένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει το γεγονός. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος τον θεωρούσε προδότη, δεν έθιξε το θέμα απειθίας σε δημόσιες εμφανίσεις του το απόγευμα της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης. Κανένας από τους 7 επιβάτες και τα 3 μέλη του πληρώματος δεν επέζησε. Πρόκειται για μία πράξη επίδειξης. Άλλωστε, ο Γευγένη Πριγκόζιν θα μπορούσε να είχε δηλητηριαστεί ήσυχα και θα είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή, όπως πολλοί προηγούμενοι αντίπαλοι του Πούτιν ή των στρατηγών του. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν εδώ. Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι δεν αρκεί μόνο ο εξωτερός ενός ατόμου, πρέπει να εξωτερωθούν και τα κοντινά του άτομα, γιατί πιθανότατα είχαν ένα σχέδιο Β. Πώς να ενεργήσουν σε περίπτωση απώλειας του αφεντικού τους και αυτό το σχέδιο μάλλον δεν ήταν χρήσιμο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Επομένως, η ιδανική επιλογή είναι να εξαλειφθούν όλοι μαζί. Κάτι που στην πραγματικότητα συνέβη. Στα κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμοί κοντά στην ομάδα Βάγνερ υπονοούσαν ήδη το βράδυ της Τετάρτης ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος εδάφους αέρος κατά του αεροσκάφους, τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι είχε δολοφονηθεί ο Πριγκόζιν. Στις 23 και 24 Ιουνίου, ο Πριγκόζιν ηγήθηκε μιας εξέγερσης κατά του ρωσικού γενικού επιτελείου και του υπουργού άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, προελάβνοντας προς τη Μόσχα, καταλαμβάνοντας ένα στρατιωτικό αρχηγείο και καταρρύπτοντας αεροσκάφη του ρωσικού στρατού. Εγκατέλειψε την ανταρσία μετά από μεσολάβηση του Προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρε Λουκασέγκο. Κατά τη διάρκεια της 24ωρης ένοπλης εξέγερσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δυσκολεύτηκε να κρύψει την οργή του.